Λοιπόν. Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη είναι εδώ. Καλημέρα, κυρία Αποστολάκη. Ο κύριος Κώστας Καραγκούνης από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα. Περιμένουμε από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο που να είναι μπαίνει μέσα. Ο Νίκος ο Παπάς. Ο Νίκος ο Παπάς. Τον γιατί έφεσε να του αναγνωρίσουμε ότι έχει άγχος. Έχει στείλει 10 μηνύματα ο άνθρωπος με φωτογραφίες από το δρόμο. Ναι, και λέει έρχομαι. Γίνεται χαμός, το πιστοποιούν και οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Έχει κίνηση. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται στους δρόμους. Έτσι, μια στιγμή. Εδώ, να, εδώ, είναι κατακόκκινη όλη η δρόμη λόγω της βροχής, φαντάζομαι, γιατί ψιλοέβρεχε. Εντάξει, ελπίζουμε να είναι καλύτερα λοιπόν, τα πράγματα, για, να για, ο για, κύριε Καραγκούνη, πότε θα γίνουν εκλογές, το ξεχάσουμε μέχρι να έρθει και ο Παπάς να το ρωτήσουμε και άλλα πράγματα θέλουμε. Νάτος. Εδώ είναι ο κύριος Παπάς. Μου, μια χαρά, μια χαρά. Πότε θα έχουμε τις εκλογές. Εκλογές θα έχουμε, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, είτε τον Απρίλιο είτε τον Μάιο. Ρεάστα, είτε τώρα. Ποια είναι. 9 Απριλίου. Πες μου τώρα πώς θα τις καταξεμπλέξουμε. 9 και 14 Μαΐου, εγώ το παίρνω στοίχημα. Θα έλεγα ότι πρώτη, τέλος πάντων, μαντεψιά, αν μπορούσαμε να το πούμε. Ναι, μαντεψιά. Το λέμε απλά. Είναι ο Απρίλης. Και οι δεύτερες μπορεί και 14. Διότι οι δεύτερες θα πάνε κάποια στιγμή στα μέσα του Μαΐου, που μια Κυριακή, ας πούμε, που είναι στα μέσα του Μαΐου, είναι 14 Μαΐου. Διότι αν πάμε το Μάη, καλημέρα και στον κύριο Παπά. Να μην γίνουν δεύτερες. Όμως. Μπορεί να μην γίνουν δυνατά. Να μην γίνουν και δεύτερες και τρίτες. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν κόμματα τα οποία θέλουν λύση από την πρώτη κάλπη. Η αξιολόγηση των δημοσκοπήσεων, κύριε Παπά, δείχνει ότι στις δεύτερες θα υπάρχει αυτοδυναμία. Ακόμα και στα καλύτερα όνειρά σας δεν βγαίνετε αυτοδύναμη. Αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Δείχνουν ένα ποσοστό που είναι κοντά στην αυτοδυναμία. Οπότε. Στις δεύτερες, κύριε Καμπουράκη, και εσά. Μία βεβαιότητα υπάρχει πάντως. Ότι δεν θα είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός τη Δευτέρα το πρωί. Αυτό είναι ομολογημένο για την Δημοκρατία. Να προετοιμαστούν όλοι. Από πού προκύπτει αυτό, κύριε Παπά? Προκύπτει από το γεγονός ότι έχετε ομολογήσει ότι δεν μπορεί να κάνει την κυβέρνηση από την απλή αναλογική. Από την απλή αναλογική. Εσείς το έχετε πει. Είναι προφανές ότι είναι λίγο δύσκολο, διότι καταλαβαίνετε για να πάνε να κάνει την κυβέρνηση πολιτικά και δεν μπορείτε να κάνετε συνεργασίες. Πρέπει να πάρει πάνω από 50%. Φιλοδοξούμε να πάρουμε 50%. Να κάνετε συνεργασίες. Αυτό είναι. Αλλά τέλος πάντων. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει κυβέρνηση τη Δευτέρα το πρωί. Ακόμα και αν είναι δεύτερο κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει την πρωτιά για να μην έχει την πολιτική πρωτοβουλία ο Μητσοτάκης. Αν ο Μητσοτάκης έχει την πρωτοβουλία, θα είναι πάρα πολύ δύσκολος ο σχηματισμός κυβέρνησης προοδευτικής. Άρα, με πρωτιά ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί η χώρα να έχει σταθερή κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Το καλύτερο που θα ήθελε ο Ερντογάν, μια και τον πολύ συζητάμε, θα ήταν 2 ή 3 εκλογές, όπως θέλει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης σου λέει πρώτη, άμα δεν βγω και δεύτερη, άμα δεν βγω και τρίτη. Και πηγαίνουμε μονίμως στις κάλπες, μπας και καταφέρει και σχηματίσει κυβέρνηση, η οποία δεν θα κάνει ποτέ ρητά τα απόρριτα, η οποία ποτέ δεν θα διευκρινίσει τα διευκρίνιστα, η οποία ποτέ δεν θα καταπολεμήσει την ενεργειακή φτώχεια, η οποία ποτέ δεν θα ρυθμίσει το ιδιωτικό χρέος. Κοιτάξτε, ακούω τώρα τους... Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ακούω εδώ... Αγχωμένος μπήκε γιατί... Παιδιά, έκανα μια μισή ώρα από την Νέα Σμύρνη. Τρομερό. Μια μισή ώρα. Επειδή άκουσα τώρα τα επιχειρήματα και των δύο, εγώ με λίγη περισσότερη ψυχραιμία και κυρίως με λίγο περισσότερο σεβασμό στο τι θα πει ο κόσμος στις κάλπες, γιατί έχω την εντύπωση ότι και οι δύο συνομιλητές μου λίγο το προεξοφλούν. Θέλω να πω το εξής, ότι πάμε σε εκλογές με έναν πρωθυπουργό ο οποίος με μια έτσι λουδοβίκη αντίληψη λέει ή εγώ ή το χάος, και νομίζω ότι το 2022 αυτό είναι εξαιρετικά προσβλητικό για τον κόσμο, πόσο μάλλον όταν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και που έχουν να κάνουν και με τη διακυβέρνηση από τη συγκεκριμένη την νεοβουλευτική πλειοψηφία δεν δικαιολογούν αυτή το δίλημα σε καμία περίπτωση. Και από την άλλη πλευρά έχεις μια αξιωματική αντιπολίτευση που όπως δείχνουν τα ποιοτικά στοιχεία όλων των δημοσκοπήσεων είναι απόλυτα αναξιόπιστη. Μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία ομνεί στην προοδευτική διακυβέρνηση αλλά ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύτηκε 4 χρόνια πριν και εξακολουθεί να πολιτεύεται δεν είναι καθόλου προοδευτικός. Και μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία πέρα από την τρέχουσα επικαιρότητα, στην οποία φαντάζομαι ότι θα αναφερθούμε στην πορεία. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, δεν έχουμε τον τραβάμε. Να πάμε. Θα μπείτε σε κυβέρνηση εσείς, με το ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ προσέξτε, ενώ είναι η κυβέρνηση που ψήφισε την απλή αναλογική, λέει ότι εγώ δεν μπαίνω σε κυβέρνηση των ετοιμένων. Το ΠΑΣΟΚ, κύριε Στάθη, σέβεται το εκλογικό σύστημα και την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού. Με Τσίπρα Πρωθυπουργό.
Κύριε Στάθη, εμείς στην διερευνητική εντολή, εάν είμαστε τρίτο κόμμα, φιλοδοξούμε να μην είμαστε τρίτο κόμμα. Εάν είμαστε τρίτο κόμμα και να πάμε ακόμα καλύτερα. Σε αντίθεση με τους δύο κυρίους, δεν πρόκειται να τη γυρίσουμε πίσω στην πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν την πετάει εμείς, την πρώτη εκλογή το κοινό ΠΑΣΟΚ. Προσέξτε. Όχι. Όχι. Ίσα ίσα. Μα ασκεί η κριτική. Εσείς, ναι, εντάξει, ίσα ίσα. Ακούστε. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα. Μισό λεπτό. Την πρώτη εκλογή την πετάνε και οι δύο. Λοιπόν, okay, λοιπόν μισό λεπτό τώρα. Διότι... Εσείς δεν την πετάτε μόνο εάν, δεν είναι εάν, αυτό. Εάν είστε πρώτοι. Μα εσείς, την πρώτη θέλουμε για να υπάρχει σταθερή κυβέρνηση. Την πετάτε. Λοιπόν, λοιπόν την πετάτε. Μισό λεπτό, κύριε Αποστολάκη. Εμείς την πετάμε. Λοιπόν, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν. Είμαστε δεύτεροι ή δεν είμαστε δεύτεροι. Πάντως, κύριε Παπά, επίσης επίπεδου κουβέντα. Πάμε όμως και στο θέμα. Αυτό και από τον κύριο Παπά. Κύριε Αποστολάκη έχει την δική της οπτική. Πραγματικότητα όμως δείχνει κάτι τελείως διαφορετικό. Ναι, γι' αυτό λέμε ότι στις δεύτερες εκλογές αυτό που θέλουμε συνέπεια και σοβαρότητα και συνέχεια μιας πολιτικής που αντιμετώπισε τεράστιες προκλήσεις. Λοιπόν, άστο τώρα, τα είπαμε. Τα είπαμε. Πάτε για να προετοιμαστείτε για τις δεύτερες. Να ξέρετε, κύριε Παπά, ότι αυτό που δείχνουν όλα τα στοιχεία είναι ότι είμαστε κοντά στην αυτοδυναμία. Γιατί να πάμε στις δεύτερες εκλογές. Για να προετοιμαστούν για τη δεύτερη. Μισό λεπτό. Φέρετε την απλή αναλογική, κύριε Παπά. Ναι, ρε παιδί μου, πολλά δεν τα κρίσιμα. Μια στιγμή, όλη η Ευρώπη, όλη η Ευρώπη βιώνει... Πηγαίνετε να κάνετε ζέσταμα για να ξαναπάτε. Κύριε Παπά, όλη η Ευρώπη βιώνει την αστάθεια. Αυτό βλέπει ο κόσμος. Να πάμε σε άλλα θέματα όμως. Δεν είχαμε την ευκαιρία να έχουμε τον κύριο Παπά. Είναι μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε κάποια άλλα θέματα. Πάμε στο θέμα του ειδικού δικαστηρίου. Κάνατε μια μήνυση. Καταγγέλλεται ψευδομαρτυρία κτλ. Και έχω στείλει και εξώδικα σε μέσα ενημέρωση. Διαστρέβλωσαν. Εκ προημίου ξεκινώ εγώ, επειδή το παρακολούθησα. Δεν αναφέρεται σε εσάς όταν λέει για χρήματα η συγκεκριμένη γυναίκα, σε εσάς ούτε στον Αλέξη Τσίπρα. Το είπε ξεκάθαρα. Μιλάει για το κόμμα. Ερώτηση πρώτη. Το SMS στη συνέχεια, το οποίο αναδείχθηκε από τα μέσα και κατατέθηκε στο ειδικό δικαστήριο κτλ. Με τα μερίδια, τα μετοχολόγια κτλ. Εστάλει από εσάς, κύριε Παπά. Πάμε από την αρχή. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία? Αυτή η ιστορία ξεκίνησε με μια κατηγορία μήνυσης βάρους μου, την οποία προφανώς συνέγραψε ο δικηγόρος του μηνυτή μου τότε, κυρίου Καλογρίτσα, για 4 κακουργήματα και 2 πλημελήματα. Την πήρε αυτή η Νέα Δημοκρατία, την έκανε ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα στην προανακριτική. Πέταξε το κακούργημα κατά τη διάρκεια της προανακριτικής και έχουμε το πρωτοφανές στην ελληνική πολιτική σκηνή να έχουμε ειδικό δικαστήριο για πλημέλημα. Σημείο δεύτερο. Αυτό το ειδικό δικαστήριο γίνεται για μια ιστορία στην οποία το δημόσιο εισέπραξε λεφτά. Δεν δαπάνησε λεφτά. Τρίτον, υποθέσεις τις οποίες έχει δαπάνησει λεφτά είναι η υποθέση, ας πούμε, της Νοβάρτης και της Siemens. Τέταρτο, ο συγκατηγορούμενος μου έχει δικηγόρο τον κύριο Λοβέρδο, ο οποίος έχει ψηφίσει τη δίωξή μου και τώρα φαντάζομαι υπερασπίζεται την αυθότητα του ανθρώπου ο οποίος είναι συγκατηγορούμενος με μένα. Τέταρτον, για να μην νομίζετε ότι υποφεύγω, αυτά τα οποία έχουν προσκομιστεί είναι μηδενικής αποδεικτικής αξίας και τέτοιο σε μέσα εγώ δεν θυμάμαι να έχω στείλει. Και όλα τα προηγούμενα τα δεν οποία. Δεν το θυμάστε, τέτοιο... αλλά δεν το αποκλείετε κιόλα. Θα μου επιτρέψετε να είμαι πάρα πολύ μετρημένος. Ναι. Το ακροατήριο δεν έχει ολοκληρωθεί. Σωστά. Και θα σας έλεγα να κάνετε πολύ λίγη υπομονή και για αυτά. Άρα μπορεί να έχουμε κάτι αύριο στο ειδικό δικαστήριο. Δεν θα πω κάτι άλλο. Δεν θέλω να πω κάτι, το καταλαβαίνω. Θέλω να σας υποσχεθώ το εξής. Ότι όταν ολοκληρωθεί το ακροατήριο, θα είμαι έτοιμος να έρθω εδώ και να κάτσω μαζί σας να συζητήσουμε όση ώρα θέλετε και για λεπτομέρειες. Άλλη μια ερώτηση για να πάμε και στους άλλους. Γιατί να κάνετε εσείς μήνυση στη γραμματεία? Δεν σας αφορά προσωπικά. Αυτά που είπε η γραμματεία περί σακουλών, χαρτοφυλάκων με λεφτά κτλ. Πρώτον. Δεύτερον, γιατί δεν γίνεται μήνυση στον Καλογρίτσα? Γραμματέας του είναι. Αν τα είπε κάποιος, ο Καλογρίτσας τα είπε. Φαντάζομαι. Δεν ξέρω τι φαντάζεστε. Δεν έχω ακούσει εγώ κάτι τέτοιο. Εγώ έκανα μήνυση στην κυρία η οποία έδωσε την αφορμή να γίνουν δημοσιεύματα εις βάρος μου, τα οποία ήταν παραπλανητικά και για πράγματα τα οποία 6 χρόνια τώρα δεν έχουν ακουστεί. Δεν είναι σωστό αυτό που ακούγεται και γράφεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει τίποτα. Έχω ασκήσει όλα τα ένομα δικαιώματά μου. Εγώ προφανώς εκπροσωπώντας το ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της πολιτικής γραμματείας του είμαι. Καλά, κορυφαίος τέλεχος είστε, δεν είναι είμαι αυτό. Είμαι και ο εμπλεκόμενος αυτή την υπόθεση, με τον ένα με τον άλλο τρόπο 6 χρόνια. Εσείς τον εκπροσωπείτε, το πράγμα είναι. Εδώ σου λέει ο άλλος, να σας πω τι λέει ο άλλος. Σου λέει ο παπάς, αφού δεν τον κατηγορεί, γιατί μπαίνει στη μέση. Γιατί σηκώνει το βάρος ο παπάς, να το πω έτσι. Γιατί το σηκώνει το κόμμα, το ίδιο. Ποιος σας είπε ότι και το κόμμα έχει βγάλει τις ανακοινώσεις του και εγώ βεβαίως κινήθηκα ως πρόσωπο ενάντια στην κυρία η οποία ψευδομαρτύρησε. Ναι, να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Είπατε ότι να περιμένουμε λίγο. Είπατε ότι αυτό το SMS δεν θυμάστε να το έχετε στείλει. Ο Καλογρίτσας λέει ότι έχει σωρία SMS. Θυμάστε άλλα?
Έχετε στείλει, είχατε τέτοιου είδους επικοινωνία ή... Είχαμε με όλους επικοινωνία. Το έχω πει από την πρώτη μου ομιλία στην Προανακριτική Επιτροπή. Ναι. Στη συζήτηση στη Βουλή. Δείτε τη ξανά. Αυτό γιατί ήταν κανονικό ο υπουργός γιατί... να έχει συνομιλία με τους αυτούς που θέλουν να κατοχθούν με τις άδειες. Δεν ναι. υπάρχει υπουργός που δεν συνομιλεί με τους κορυφαίους επιχειρματίες του τομέα με τον οποίο έχει την αρμοδιότητα. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι καινούριο. Ναι. Και να σας πω, έχουν παρελάσει και 8 μάρτυρες από εκεί. Όχι περισσότεροι, όλοι πλην της κυρίας είπαν ότι δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα. Όσον αφορά τις άδειες, ναι, ακριβώς. Το ζήτημά μας είναι το εξής. Εσείς λέτε ότι μπορεί και να μην έχει σταλεί αυτό το SMS, από ό,τι καταλαβαίνω. Κύριε Στάθη, σας είπα, είναι το ακροατήριο σε εξέλιξη. Θα μου επιτρέψετε να μείνω σε αυτό αυτή τη στιγμή και να. Αυτή η ιστορία ότι ο Καλογρίτσας σας έδινε λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς πώς τη λέτε, δηλαδή λέτε ότι αυτό δεν υπήρχε, ότι είναι μια κατασκευή από την αρχή μέχρι το τέλος, ότι είναι παράλογο, ότι είναι τι δηλαδή. Σας παραπέμπω στη μήνυση στην οποία έχω καταθέσει. Ναι. Έχουμε κινηθεί τώρα από εκεί και πέρα. Καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Μάλιστα. Να δει τι δασοληψίες μπορεί να γίνονται, τραπεζικού τύπου, δανειακού τύπου, πολιτικού τύπου. Διότι εδώ πάνε να ζωογονηθούν και πολιτικές καριέρες. Λέτε ότι τα έχει βρει με τη Νέα Δημοκρατία ο Καλογρίτσας. Δεν ξέρω τι κάνει ο ίδιος. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή η υπόθεση αυτή έχει εργαλειοποιηθεί πλήρως από τον κύριο Λεβέρδο. Ναι. Και βεβαίως ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Και ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Η οποία δεν είναι και ασυνήθιστο να χρησιμοποιεί τέτοιου τύπου μεθοδεύσεις. Εδώ που τα λέμε. Έτσι. Ελάτε, κύριε Καραγκούλη. Ναι, κοιτάξτε, δεν μπορεί να πει και πάρα πολλά πράγματα για αυτήν την υπόθεση, γιατί όντως θα συμφωνήσω με τον κύριο Παπά, είναι σε εξέλιξη στο ειδικό δικαστήριο. Μπλέξαμε του δικηγόρου τώρα για να μιλάτε να πούμε. Δεν μιλάτε για εσά. Εγώ υποσχέθηκα να έρθω μετά. Εντάξει, αλλά δεν έχει θέμα να μιλήσουμε, θα μιλήσουμε, αλλά εγώ νομίζω ότι πρέπει όντως να μένουμε και στα πραγματικά περιστατικά. Και βέβαια, στα πραγματικά περιστατικά, αυτό που δείχνει μέχρι τώρα, έχουμε κάποιες σοβαρές καταγγελίες από τη γραμματέα του κυρίου Καλογρίτσα. Και αυτές οι καταγγελίες μιλάνε για μαύρο χρήμα σε σακούλες που έφευγαν από τον κύριο Καλογρίτσα προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Και μένω ο κύριος Παπάς. Βαριά κουβέντα εγώ... δεν είναι, κύριε. Είναι πολύ βαριά κουβέντα. Και βεβαίως πρέπει όλοι να μετριάσουμε τις κουβέντες αυτές. Ναι, αν δεν τώρα, έχουμε, η αλήθεια αν δεν είναι, έχουμε συγκεκριμένα πράγματα αυτό, από το ειδικό δικαστήριο. Τώρα, τη αλλά έχω. Λέω το εξής. Ξέρεις τη γνώμη έχω. Ναι. Αφού το λέμε αυτό, μην ξεχνάμε ότι μέχρι πριν από λίγο καιρό λέγαμε ότι ο παπάς έψαχνε λεφτά για το να δώσει τον Καλογρίτσα. Και ξαφνικά βρέθηκε ο Καλογρίτσα να δίνει λεφτά. Γιατί βγαίνει στη γύρα με διάφορα επιχειρήματα. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος απέτυχε στο διαγωνισμό τον οποίο φτιάξαμε. Μας κατηγορούσαν ότι φτιάξαμε τους όρους του διαγωνισμού για να πετύχει, ενώ ξέραμε ότι δεν έχει τα μέσα για να πετύχει. Τελικά τους όρους δεν τους παραβιάσαμε και το νόμο τον δικό μας 4 χρόνια μετά δεν τον έχει αλλάξει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή οι άδειες τηλεοπτικές. Το Open, το Mega, ο Sky, ο Antenna, είναι με το νόμο μας. Τελεία και πάμε. Αυτό που ακούγεται όμως και στο μήνυμα, και βέβαια αυτό με είναι αποδεικτή και γι' αυτό θέλω να πάρω και θέση, με ποια έννοια, γιατί έχουμε και τον κύριο Παπά που έχει τη συγκεκριμένη θέση αυτή τη στιγμή στο ειδικό δικαστήριο, τη θέση του κατηγορουμένου. Στο μήνυμα φαίνεται ότι υπήρχε μια δόμηση ποσοστών για το νέο κανάλι. Βεβαίως αυτά είναι που μένει να αποδειχθούν και αν έχει να μας πει και περισσότερα για το μήνυμα αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα. Ο κ. θα το πει. Δεν έχετε το θυμάτι να το δούμε. Γι' αυτό δεν μένω σε αυτό. Αλλά σίγουρα υπάρχει, είναι μια πολύ, έτσι, πολύ σοβαρή καταγγελία αυτό που γίνεται. Βεβαίως έχουμε, και εδώ πρέπει να το πούμε, ο κ. Παπάς βεβαίως προσεύχε στη δικαιοσύνη, το σέβομαι, έχουμε μεγάλη αφωνία από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει πει μια κουβέντα για αυτή την επώνυμη και σοβαρή καταγγελία που έχει γίνει από τη γραμματέα. Λοιπόν, κυρία Αποστολάκη, μια κουβέντα για την εσωτερική. Γιατί αργήσαμε. Παρακαλώ πολύ, γιατί είναι δύο πράγματα που πρέπει να υποθούν και είναι πολύ σημαντικά. Καταρχήν, η απόπειρα ελέγχου του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου από το ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διάρκεια τη διακυβέρνησή του ήταν κάτι πασιφανές και εξυπαρχής. Είχε από την αρχή αποκαλυφθεί είτε από την περίφημη έκθεση του Ινστιτούτου της Φλωρεντίας, είτε από έναν σαθρό διαγωνισμό, όχι, είτε από τα σαθρός, περιβόητα. Όχι, δεν θα διακόψω. Δεν πειράζει, είτε διακόψω από τα περιβόητα. Όχι, ο δεν θα διακόψω. Είτε από τα περιβόητα. Και από το ΕΣΟΡΟΥ και από το Συμβούλιο της Επικρατείας και όλες οι ενστάσεις περί βοσκοτοπίων κρίθηκαν στην Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχει ακουστεί 2.000 φορές αυτό. Κύριε Παπά, κλείσουμε. Λοιπόν, είτε από τα περιβόητα έκρινε το ΣΤΕ και για αυτό. Είτε από τα περιβόητα έκρινε βοσκοτόπια. Το ΣΤΕ, επί της ουσίας, ο έλεγχος της εξουσίας, των αρμών της εξουσίας, είναι επίσης ομολογημένος στόχος του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε τώρα στην ουσία.
Είπε ο κύριος Παπάς, και εδώ πρέπει να σας πω ότι θα διαφωνήσω μαζί. Ότι είναι σύνηθες να επικοινωνούν με αυτόν τον τρόπο οι υπουργοί με τους οι καθήλυνα αρμόδιοι υπουργοί με τους επιχειρηματίες. Δεν είναι σύνηθες να επικοινωνούν με τέτοιου είδους SMS κατά τη διάρκεια που είναι σε εξέλιξη ένας διαγωνισμός που αφορά συγκεκριμένους επιχειρηματίες. Το εργαλειοποιεί ο Λοβέρδος. Ο Λοβέρδος το εργαλειοποιεί. Επίσης, θα πω κάτι άλλο. Δεν μου απαντάτε όμως. Το εργαλειοποιεί ο Λοβέρδος. Επίσης, θα πω κάτι άλλο. Είναι άλλο να λέει ο κύριος Παπάς ότι είναι μηδενικής αποδεικτικής ισχύως και άλλο το δεν έχει σταλεί. Το αν έχει αποδεικτική ισχύ ή όχι θα το κρίνει το δικαστήριο και πολιτικά θα το κρίνει και η κοινή γνώμη. Λοιπόν, άρα, πολύ σωστά. Καλημέρα σας. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Και δεν συνηθίζεται υπουργοί να μιλάνε για τις μετοχικές συνθέσεις των καναλιών. Πράγμα. Άρα είναι πάρα πολύ μέγα το ζήτημα. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε θερμώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.